Αγάπη κυρίες και κύριοι, αγάπη, πολύ αγάπη στο σημερινό επεισόδιο. Εντάξει, και πού και πού θα πετάγεται και κανένας κεραυνούλης από εδώ και από εκεί για αλλαγή. Η τέταρτη ταινία λοιπόν του Θεού της Αγάπης, του κεραυνού ήθελα να πω, με συγχωρείτε, Love and Thunder, έχει ξεκινήσει το κινηματογραφικό της ταξίδι και σήμερα θα μιλήσουμε χωρίς spoilers εννοείται για το αν αξίζει να ταξιδέψεις μαζί του ή όχι. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν να αρχίσω να σας μιλάω για το Love and Thunder, πρέπει να σας πω για κάτι που σίγουρα θα κάνει το καλοκαίρι σας πιο δροσέρο. Το Surfshark! Το Surfshark λοιπόν είναι η VPN υπηρεσία που θα λύσει τα ιντερνετικά χεράκια σου. Είναι η απάντηση στην οποιαδήποτε ιντερνετική σου ερώτηση. Να δείτε, πώς μπορώ Θωμά να δω Netflix, Prime Video και Disney Plus σε χαμηλότερη τιμή? Surfshark. Πώς μπορώ Θωμά να βάλω HBO Max συνδρομή ενώ δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα? Surfshark. Πώς μπορώ να παίζω μπάλα στο ίντερνετ χωρίς να φοβάμαι μήπως κανένα σκάμερ κλέψει ό,τι έχω μέσα στο PC? Surfshark. Πώς μπορώ να πληρώνω λιγότερα το μήνα για το ίντερνετ? Surfshark. Τώρα συγγνώμη, τι ερώτηση ήταν αυτή? Τι να σας πω, μωρέ. Το ελεύθερο και ασφαλές σερφάρισμα στο διαδίκτυο λοιπόν στο προσφέρει η Surfshark σε πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί σαλάνει και παρακολουθείς το Menchil. Πας λοιπόν και πατάς στο link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του προφίλ και βάζεις τον κωδικό το Menchil για να κερδίσεις 83% έκπτωση στη συνδρομή σου και τους 3 πρώτους μήνες τσαμπέολε. Και εφόσον θες να το δοκιμάσεις το Surfshark, εννοείται ότι μπορείς και αν δεν σου κάνει, μπορείς μέσα στον πρώτο μήνα να ζητήσεις τα λεφτάκια σου πίσω. Όπως κατάλαβες λοιπόν, για ελεύθερο και ασφαλές σερφάρισμα, η απάντηση είναι μόνο μία. Surfshark. Επιστροφή στο επεισόδιο. Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking. Το επεισόδιο 1 αστέρι που έγινε για το Ragnarok, παιδιά, τελικά φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο για το σημερινό βίντεο και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Ο Taika Waititi λοιπόν το 2017 κλήθηκε να αλλάξει το ύφος του Thor franchise που φαινόταν να έχει μια καθοδική πορεία, θα λέγαμε. Τα κινηματογραφικά ταμεία έσπασαν, η φήμη του franchise εκτοξεύθηκε, η φήμη του ίδιου του Waititi εκτοξεύθηκε και θέλω αρχικά να σταθούμε στο τρίτο γεγονός γιατί πιστέψτε με είναι και το σημαντικότερο σήμερα. Από τα trailers κιόλας, ξέρετε ποια trailers, αυτά τα λίγα, τα 50-60 που κυκλοφόρησαν μέσα σε 2 μήνες, είχα καταλάβει ότι μιλάμε για μια ταινία που πρακτικά θα έμοιαζε ανεξέλεγκτη και ακριβώς αυτό έγινε, παιδιά. Κάνει μπαμ από χιλιόμετρα ότι ο Waititi δεν είχε κανέναν περιορισμό και από πουθενά του έδωσαν λευκή επιταγή και του είπαν κάνε ό,τι σου έρθει στο κεφάλι, εμείς σε στηρίζουμε. Κάτι που γενικά είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει, αλλά παιδιά εδώ μιλάμε για το κεφάλι του Taika Waititi, το οποίο ούτως ή άλλως από τη φύση του είναι αρκετά εκκεντρικό και ανεξέλεγκτο. Το αποτέλεσμα είναι το Love and Thunder να γίνει ένας καθρέφτης του δημιουργού του, δηλαδή να μην έχει όρια. Η ταινία, παιδιά, είναι πάρα πολλές φορές που ξεφεύγει, που χάνεται και μετά κάποια στιγμή το θυμάται, ξαναμαζεύεται, ξαναξεφεύγει μετά από λίγο και ούτω καθεξής. Είναι λες και ήθελε ο Waititi να κάνει αυτούς από το επεισόδιο 1 αστέρι να έχουν δίκιο τελικά. Ξέρετε για ποιους λέω, για αυτούς που μιλούσαν για υπερβολική κωμωδία στο Ragnarok, που τους χαλούσε ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει. Αυτοί, εάν δουν το Love and Thunder, βλέπω να βγαίνουν έξω στους τρόπους με πυζούς. Γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι το Love and Thunder αγγίζει τα όρια της παροδίας. Ναι, παιδιά, δεν υπερβάλλω καθόλου. Αγγίζει τα όρια της παροδίας. Φαίνεται ξεκάθαρα και σε πολλά σημεία της κιόλας ότι αντιμετωπίζεται σαν παροδία το project αυτό και έχει γίνει εσκεμμένα, αλλά όχι, συγγνώμη Taika, πολύ κακή ιδέα, αδερφάκι μου. Ναι, μεν υπήρχαν πολλά σημεία με πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά είχε και πάρα πολλά σημεία, παιδιά, με εντελώς χαζό και παλαιομοδίτικο χιούμορ που δεν σε άφηνα να απολαύσεις την κατά τα άλλα πολύ όμορφη και έξυπνη σεναριακή ιδέα που έχει η ταινία. Ναι, παιδιά, η ιδέα του σεναρίου ήταν, θα έλεγα, πρωτότυπη και ήταν το ένα από τα 2 χαρακτηριστικά της ταινίας που μου κράτησαν το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Βέβαια, όταν προσπαθείς να χωρέσεις 300.000 αστεία μέσα σε μία μόλις 2-ωρη ταινία, αναγκάζεσαι να πετσοκόψεις πράγματα από το σενάριό σου και να το καταντάς όμοιο με fan-made βίντεο στο YouTube. Αλλά και πάλι, επιμένω και ξαναλέω ότι η ιδέα του σενάριου ήταν πάρα πολύ ωραία. As the one and only Thor. Jane?
Είπα λοιπόν ότι αυτό ήταν το ένα που με κράτησε μέχρι το τέλος. Το άλλο παιδιά που με κράτησε έχει όνομα, έχει πρόσωπο και έχει και άπλητο ταλέντο και ονομάζεται Christian Bale. Τι να πει κανείς για τον GOAT Christian Bale, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή η ταινία τελικά δεν είχε δύο κατσίκες, είχε τρεις. Δεν ακούστηκε για τόσο καλά αυτό, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νιώθω μικρός για να μιλάω για τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Christian Bale. Ειλικρινά σας μιλάω και επίσης νιώθω ότι τα λόγια είναι και περιτά. Αλλά πρέπει να τα πω. All gods will die. Λοιπόν, ο Christian Bale στην ταινία μας υποδίεται τον Γκορ. Και είναι λες και παιδιά, τον έχεις πάρει από μια άλλη ταινία και απλά τον πέταξε εκεί μέσα. Να σας το πω αλλιώς. Πάει ένας άσχετος με τη Marvel που δεν έχει δει καμία άλλη της ταινία, που δεν ξέρει τι παίζει κιόλας καθόλου με αυτή την ταινία. Και βλέπει ένα στιγμιότυπο από το Love and Thunder στο YouTube. Μα την Παναγία θα νομίζει ότι τον Γκορ τον έχουν προσθέσει μετά. Κανένας φαν μέσα. Οι πλάτες του Christian Bale πρέπει να πονάνε ακόμη από το κουβάλιμα που έριξε σε όλη την ταινία Love and Thunder. Την φορτώνει παιδιά όλη την ταινία στις πλάτες του τυπάς και τραβάει τον ανήφορο μόνος του. Εντελώς. Είναι τόσο μα τόσο καλός ηθοποιός που ακόμη και έναν μέτριο σεναριακά ρόλο, καλή ώρα, κατάφερε να τον μετατρέψει σε αξιοπρεπή και ίσως, ναι, θα το πω, και κάτι παραπάνω από αξιοπρεπή. Όποια σκηνή είχε μέσα γκορ, δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από την οθόνη. Εκπληκτικός. Δεν υπερβάλλω, αξίζει να πάτε να δείτε το Love and Thunder μόνο και μόνο για να απολαύσετε τον Christian Bale για μία ακόμη φορά στη μεγάλη οθόνη. Πιστέψτε με, αξίζει. Και επίσης αξίζει να αναφέρουμε και κάτι ακόμη για τον Γκορ. Φοβερό design του χαρακτήρα. Ναι, μεν δεν έμοιαζε με τον comic χαρακτήρα που όλοι ξέρουμε, αλλά έκαναν φοβερή δουλειά. Εγώ τουλάχιστον τον λάτρεψα. Μία ξέφρενη ταινία όμως, όπως είναι το Love and Thunder, χρειάζεται και ένα ξέφρενο, παύλα χαρούμενο, παύλα μπαντά soundtrack. Για εμένα, το πολύ έντονο rock μουσικό στοιχείο έχει κάτσει κούτα στην ταινία και έχει κάτσει και κούτα στον κεντρικό της ήρωα από την προηγούμενη ταινία κιόλας. Οπότε, γιατί να μην συνεχιστεί και εδώ και όχι απλά συνεχίζεται, γίνεται ακόμη πιο έντονο. Γουστάρουμε. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. Δράμα όμως είχε Θωμά, σε ακούω να ρωτάς. Είχε. Και μάλιστα στη βάση του το Love and Thunder είναι πέρα για πέρα δραματικό. Ναι, μεν μπορεί να είχε επικαλυφθεί από ένα συνεχόμενο κωμικό πέπλο, αλλά πάντοτε το δραματικό στοιχείο υπάρχει στην ιστορία, ό,τι δηλαδή συμβαίνει και στο Ragnarok. Αλλά με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση το κωμικό πέπλο ήταν τόσο χοντρό που σχεδόν εξαφάνιζε το δράμα. Κρίντσαρα τη ζωή μου πάρα πολλές φορές και συγγνώμη, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχω ξαναπάθει με Marvel ταινία αυτό, ρε παιδιά. Υπήρχαν μέσα τόσο άκυρες ιδέες που ήταν τόσο χαζές που δεν πίστευα ότι κάποιος τις πρότεινε και οι άλλοι είπαν ας το κάνουμε, σούπερ θα είναι αυτό. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι 1000% σίγουρος ότι σε αυτό το project λόγο είχε μόνο ο Τάικα και γι' αυτό και είναι και μια ξεκάθαρη αντανάκλαση του εαυτού και του μυαλού του. Και ρε παιδιά, δεν είμαι από αυτούς που δεν τους αρέσει το τρελό. Μου αρέσει και το τρελό, μου αρέσει το τρολ, μου αρέσει το γρήγορο, το φρέσκο, το χαρούμενο, ειδικά όταν μιλάμε για Marvel. Αλλά δεν γουστάρω να βλέπω μία ταινία μόνο με αυτά τα χαρακτηριστικά στον υπερθετικό βαθμό. Όσοι παρακολουθείτε καιρό το κανάλι θα έχετε ακούσει ξανά από εμένα ότι είναι σημαντικό πάντοτε να υπάρχει κοντά σε έναν δημιουργό ένα άτομο που θα του πει «Όπα φίλε, σβήσε λίγο, τώρα αρχίζεις και ξεφεύγεις». Αυτό είναι υπερβολικό που κάνεις. Μη βάλεις τον Thor να κάνει αυτό, είναι ηλίθιο. Μη βάλεις τον Thor να έχει αυτό πάνω του, είναι ηλίθιο και αυτό. Κάτσε λίγο στα αυγά σου. Και ο Waititi, παιδιά, δυστυχώς δεν έχει τέτοιο άτομο δίπλα του. Οπότε και έβαλε μέσα τη Παναγιά στα μάτια στην ταινία. Ό,τι του κατέβηκε, ρε. Επίσης, ο ρυθμός της ταινίας ήταν λίγο διχασμένη προσωπικότητα. Από full δράση, για πολλή ώρα πήγαινε σε τρολ και μετά σε μη σωστά χτισμένο δράμα και σε δευτερόλεπτα πάλι σε τρολ και μετά σε ξαναπέταγε στη δράση, γενικά χανόμασταν. Καλά, και θέλω να αναφέρω το πόσο χαμένη ευκαιρία ήταν αυτός ο Russell Crowe. Πώς δέχτηκε αυτός ο ηθοποιός να παίξει έναν τέτοιο ρόλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, Ράσελ, εάν δεν τους ξεβράκωσες την πληρωμή, δεν άξιζε, αδερφέ. Μιλάμε για τεράστιο φιάσκο. Πάμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Η ταινία Love and Thunder είχε πολλά προβλήματα. Είχε πολύ έντονο το στοιχείο της υπερβολής και επίσης είχε και πολύ έντονο το στοιχείο της βιασύνης. Σε μερικές σκηνές, δηλαδή, ένιωθες ότι οι πρωταγωνιστές είχαν και άλλα πράγματα να πούνε, αλλά τους έκοβαν απότομα. Και παιδιά, πρώτη φορά βλέπω Marvel ταινία που ο πρωταγωνιστής της στην ουσία
Είναι ψιλοκουμπάρσος. Εντάξει, Thor είδαμε αρκετό ρε παιδί μου, αλλά ταυτόχρονα εγώ τουλάχιστον βγαίνοντας από την αίθουσα ένιωσα ότι δεν είδα κιόλας. Παρ' όλα αυτά, το Love and Thunder είναι μια πέρα για πέρα διασκεδαστική ταινία. Είναι από αυτές τις ταινίες που θα τις βάλεις για να σου φτιάξουν τη διάθεση. Και παιδιά, είναι από αυτές τις ταινίες επίσης που εάν θες να τις δεις, πρέπει να τις δεις στον κινηματογράφο. Είναι καθαρή μπλοκμπαστεριά. Είπαμε, είναι στα όρια της τρολιάς. Εάν δεν την πάρεις και τόσο στα σοβαρά, θα περάσεις εκπληκτικά. Και να σας πω και το άλλο. Άλλωστε, ποιος μπορεί να χάσει την ευκαιρία να ακούσει Guns N' Roses σε ένα κινηματογραφικό ηχοσύστημα, βλέποντας ταυτόχρονα το Θεό του Κεραυνού να θερίζει μπροστά σε μια τεράστια οθόνη. Και θέλω να κλείσω, παιδιά, λέγοντας ένα τεράστιο μπράβο για το τέλος της ταινίας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά το τέλος μου έδωσε μια τεράστια ελπίδα για μια πολύ σούπερ συνέχεια που ήδη ανυπομονώ να δω. Οπότε, Marvel μου γλυκιά, την επόμενη φορά φρόντισε να βάλεις το λουρί στον σωστό σκηνοθέτη. Γιατί εδώ ο Taika Waititi ήθελε λουρί και τη λευκή επιταγή έπρεπε να την είχατε δώσει στο Sam Raimi για το Multiverse of Madness και όχι να πετσοκόβετε σκηνές. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, παιδιά, δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Μου αρέσει να πηγαίνετε ψιλοανυποψίαστε να βλέπετε τις ταινίες, αν και από ό,τι έχω καταλάβει δεν αρέσει στην ίδια τη Marvel. Εννοείται όπως πάντα περιμένω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια για το Love and Thunder. Όσοι έχετε προλάβει και την έχετε δει, θα παρακαλούσα χωρίς spoil. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!